Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε στη σημερινή σας συνεδρίαση. Μια συνεδρίαση που γίνεται εδώ στη Ραφίνα και έχει σκοπό να καταγράψει τα προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Εκ μέρους λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου Ανατολικής Αττικής, θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι και στην ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου στο Λαβρίο καταθέσαμε υπόμνημα προς όλες τις περιφερειακές παρατάξεις, προφανώς βέβαια και στην Περιφερειακή Αρχή, αλλά και στη συνάντηση που κάναμε με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, για μια σειρά προβλήματα εχμής, θα τα λέγαμε εμείς, που αντιμετωπίζουμε όλος ο λαός που είτε μένουμε, είτε εργαζόμαστε στην περιοχή, είτε ακόμα κάποιοι παραθερίζουν και είναι επισκέπτες εδώ. Είναι προβλήματα που έρχονται καθημερινά αντιμέτωπος ο λαός της περιοχής και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα διαμονής, στην υγεία του, πολλές φορές μάλιστα τα πληρώνει και με την ίδια τη ζωή. Τι να πιάσουμε και τι να αφήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην Ανατολική Αττική. Από την απαράδεκτη κατάσταση των μέσων μαζικής μεταφοράς, που εκτός ότι είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει και να τα χρυσοπληρώνουμε κιόλας και η μεταφορά μας σε πολλές περιπτώσεις να μοιάζει με Γολγοθά. Από την κατάσταση που βρίσκονται τα αθλητικά κέντρα και οι χώροι άθλησης της περιοχής, οι οποίοι όπου υπάρχουν στην ουσία υπολειτουργούν, είτε λειτουργούν σε συνθήκες του περασμένου αιώνα, χωρίς ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό για την ασφάλεια των αθλητών. Από τις ακατάλληλες σχολικές αίθουσες, σε πολλές περιπτώσεις που αποτέλεσμα και να παρατηρείτε το αποτέλεσμα και το φαινόμενο παιδιά να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ το 2024. Από το αποχαιρετευτικό δίκτυο, που σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής είναι άφαντο. Από την έλλειψη αντιπυρικής προστασίας και αντιπλημμυρικών έργων, που πραγματικά έχει μετατρέψει την καθημερινότητα των κατοίκων σε μια κόλαση ανασφάλειας, τι θα τους βρει την επόμενη μέρα. Σε όλα τα παραπάνω, έχουμε και τα αστικά σχέδια και τις διαδικασίες για το ξεπούλημα των λιμανιών της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου ιδιαίτερα για τη Ραφίνα μετατρέφει σε ένα μικρό Πειραιά, αλλάζει το χαρακτήρα της περιοχής και θα επιφέρει μεγάλη και περαιτέρω υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Την επέκταση της χημικής βιομηχανίας Ραβάγκο σε μια ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή στο Θωρικό Λαβρίου, όπου το τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας το έχει απορρίψει. Και φυσικά πάνω από και πέρα απ' όλα την εγκληματική έλλειψη Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου, την υποστελέχωση σε μόνιμο προσωπικό και την απουσία σύγχρονου εξοπλισμού στα κέντρα υγείας της περιοχής. Μόλις τις προηγούμενες μέρες γίναμε μάρτυρες του τραγικού θανάτου αυτοαπασχολούμενης εδώ στη Ραφίνα από ανακοπή μέσα στο μαγαζί της και ενώ το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα, αγαπητοί περιφερειακοί σύμβουλοι, να φτάσει για να παραλάβει το συμβάν, την ίδια ώρα που το κοντινότερο νοσοκομείο βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά και από εδώ αλλά και από άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, κανένα από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται στη θεματολογία του και ενώ 6 μήνες πριν η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου συναντήθηκε με το Περιφερειάρχη και την ημέρα στον κύριο Χαρδαλιά για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. 6 μήνες μετά, όχι μόνο δεν έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά που καταθέσαμε, αλλά βλέπουμε ότι εκτός ότι δεν τα λογαριάζεται στα προβλήματα εχμής των κατοίκων της περιοχής, πολύ περιφερειακότερο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχετε και την κατεύθυνση να τα λύσετε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα προβλήματα που σας έχουμε καταθέσει εγγράφως μπορεί να μην άπτονται στην άμεση δικαιοδοσία της περιφέρειας, αλλά νομίζουμε ότι είναι τραγικό να μην τα αναδεικνύεται και να μην τα παλεύετε προς όφελος των πολλών της περιοχής μας, στο πλευρό των σωματείων, των φορέων που τα διεκδικούν. Σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, σε κάθε περίπτωση και από αυτό το βήμα, περιμένοντας απαντήσεις σας για όλα αυτά τα προβλήματα, καλούμε το λαό της Ανατολικής Αττικής να παλέψει ενάντια σε αυτή την πολιτική που τα λογαριάζει όλα σαν κόστος με βάση και γνώμα τις δικές του σύγχρονες ανάγκες. Γι' αυτό και οργανώνουμε σήμερα πικετοφορία εδώ στην περιοχή της Ραφίνας το απόγευμα στις 6 και το Σάββατο στην συναυλία συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επέκταση της χημικής βιομηχανίας στο Λαύριο και προχωράμε σε αυτό το μοτίβο αντικατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ.